Μένα, το όνομά μου είναι Γιώργος Σιλίδης. Είμαι ιδρυτής του SEOpedia.gr και blogger σε αυτό. Σε αυτή την παρουσίαση θα μιλήσουμε για τη βελτιστοποίηση μιας σελίδας WordPress και συγκεκριμένα τη βελτιστοποίηση που αφορά στο κομμάτι των μηχανών αναζήτησης, όχι γενικότερα τη βελτιστοποίηση μιας σελίδας. Πιο αναλυτικά θα δούμε, σαν μια μικρή εισαγωγή, το τι είναι το SEO και ουσιαστικά πώς λειτουργούν οι μηχανές αναζήτησης και θα προχωρήσουμε στο κύριο κομμάτι, το οποίο είναι η βελτιστοποίηση των στοιχείων μιας σελίδας για θέματα όπως οι XML sitemaps και τέλος θα κλείσουμε το διπλό περιεχόμενο, το οποίο είναι μια παγίδα του WordPress, την οποία πολλές φορές πέφτουμε χωρίς να καταλάβουμε ότι έχουμε κάνει κάποιο λάθος και φυσικά γνωρίζουμε οι περισσότεροι, φαντάζομαι, πως είναι σφάλμα το διπλό περιεχόμενο για τη μηχανή αναζήτησης. Και φυσικά θα αναφερθούμε και λίγο στο μέλλον της αναζήτησης και το προς τα πού πάει το όλο θέμα. Η μικρή εισαγωγή σχετίζεται με το πώς σκέφτονται ουσιαστικά οι μηχανές αναζήτησης και είναι βασικό να καταλάβουμε ότι λειτουργούν σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι να αναζητήσουν και να αποθηκεύσουν πληροφορίες και το δεύτερο επίπεδο είναι να δώσουν απάντηση στα ερωτήματα του χρήστη. Συνήθως, όταν μιλάμε για SEO, οι περισσότεροι πάνε αυτομάτως στο δεύτερο κομμάτι. Στο ουσιαστικά, με απλά λόγια, πώς θα βγω εγώ πρώτος. Είναι βασικό να καταλάβουμε όμως ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε πρώτο ότι υπάρχουμε στα αποτελέσματα αναζήτησης και μετά να παλέψουμε για να βγούμε σε καλύτερη θέση. Είμαστε τυχεροί γιατί χρησιμοποιούμε το WordPress. Για το WordPress μιλάμε εδώ, το οποίο τα πάει πολύ καλά στο να γίνει αντιληπτό από τις μηχανές αναζήτησης, αλλά αξίζει κανείς να είναι σίγουρος, προτού προσπαθήσει να πετύχει καλύτερη κατάταξη, ότι όλα πάνε καλά στη σελίδα του. Στο βασικό κομμάτι τώρα της παρουσίασης, που σχετίζεται με τη βελτιστοποίηση των επιμέρους τμήματων της σελίδας. Το βασικότερο από αυτά είναι ο τίτλος. Όχι τίτλος της σελίδας, του domain, ο τίτλος κάθε σελίδας. Θα είναι ένα post, θα είναι μια σελίδα, οτιδήποτε μπορεί να έχει ένα τίτλο. Τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας τίτλος είναι αρχικά, ας πούμε, ότι διαλέγουμε τίτλο για τις μηχανές αναζήτησης και για τους χρήστες. Ή αν θέλετε, κατά την προσωπική μου άποψη, για τους χρήστες και τις μηχανές αναζήτησης. Βασικό λοιπόν, πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι πρέπει να είναι μοναδικός για κάθε σελίδα. Γιατί πρέπει να είναι μοναδικός? Διότι κάθε σελίδα πρέπει να είναι μοναδική. Διπλό περιεχόμενο δεν θέλουμε να υπάρχει. Εφόσον το περιεχόμενο κάθε σελίδας είναι μοναδικό, ο τίτλος που την προσδιορίζει πρέπει επίσης να είναι μοναδικός. Δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι προσδιορίζει άριστα το περιεχόμενο της σελίδας. Γιατί? Πρώτον για τους χρήστες. Θέλουμε ο χρήστης που θα μας επιλέξει από τον τίτλο να βρει ακριβώς αυτό που επέλεξε μέσα στη σελίδα μας. Δεύτερον, για τα αποτελέσματα αναζήτησης. Σκεφτείτε κάποιον ο οποίος θα αναζητήσει, για παράδειγμα, για γυναικεία αθλητικά παπούτσια, ένα παράδειγμα που θα το χρησιμοποιήσω και μετά, γι' αυτό το πάω κατευθείαν εκεί, και θα μπει μέσα και θα βρει, ας πούμε, γελάτε γιατί γίνεται τις γυναίκες, το έχει σήμερα η παρουσίαση του Αλέξανδρου. Σκεφτείτε να ψάξει γυναικεία αθλητικά παπούτσια και να βρεθεί σε μια σελίδα που δεν λέω να μην έχει γυναικεία αθλητικά παπούτσια, λέω να έχει και ανδρικά, για παράδειγμα. Να υπάρχει ένα τέτοιο λάθος. Είναι πολύ πιθανό τον επισκέπτη αυτό να το χάσουμε κατευθείαν. Αυτό το κομμάτι, το συγκεκριμένο, αυτό που λέμε το ποσοστό εγκατάληψης, το bounce rate από τα αποτελέσματα αναζήτησης, είναι κάτι το οποίο πλέον αποτελεί και μέτρο κατάταξης. Δηλαδή είναι σε θέση, ας μιλήσουμε για την Google. Στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι χρησιμοποιούν την Google. Είναι σε θέση να καταλάβει πως πραγματοποιώ ως χρήστης μια αναζήτηση, επιλέγω ένα αποτέλεσμα και κατευθείαν από το αποτέλεσμα αυτό γυρνάω πίσω, στη σελίδα με τα αποτελέσματα αναζήτησης. Αυτό το κατευθείαν πίσω. Αρχικά για μένα σημαίνει πως έχω χάσει την επίσκεψη. Κάτι δεν έκανα εγώ καλά για να κερδίσω τον επισκέπτη από αυτή την αναζήτηση. Και για τη μηχανή αναζήτηση σημαίνει πως δεν έχει γυρίσει το σωστό αποτέλεσμα στο χρήστη που αναζήτησε. Δηλαδή νιώθει, ας πούμε, ότι φταίει και αυτή. Επομένως είναι βασικό ο τίτλος μας να είναι άριστος, να προσδιορίζει ακριβώς το περιεχόμενο της σελίδας. Άλλο βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι προφανώς πρέπει να περιέχει τη βασική λέξη, φράση, κλειδί και κατά προτίμηση τις πρώτες σειρές. Είναι προφανές ότι πρέπει να την περιέχει, διότι και ο χρήστης που πραγματοποιεί την αναζήτηση περιμένει να τη δει για να μας επιλέξει και να κάνει το κλικ. Γιατί στις πρώτες σειρές, γιατί γνωρίζουμε πως έχει μια αλφα, μικρή, μικρότερη, μεγαλύτερη, συγγνώμη, βαρύτητα η λέξη που θα δει πρώτη η μηχανή αναζήτησης. Αλλά ένα βασικό κομμάτι ακόμα είναι πως μερικές φορές οι μεγάλοι τίτλοι κόβονται. Όπως για παράδειγμα αυτός. Τρεις τεχνικές content marketing είναι τυχαίο το αποτέλεσμα εντελώς. Που πρέπει να σταματήσετε τρεις τελίτσες. Λίγο άκομψα θα μπορούσε να είναι ο τίτλος αυτός. Δεν είναι. Τα αποσιοποιητικά εδώ πέρα σημαίνει ότι κόπηκε από την Google. Στην περίπτωση αυτή,
αν η λέξη κλειδί, που ας πούμε ότι εδώ πέρα είναι content marketing ή τεχνικές content marketing, βρισκόταν στο τελευταίο κομμάτι του τίτλου, δεν θα υπήρχε στο αποτέλεσμα. Επομένως, το αποτέλεσμα αυτό δεν θα έλεγε κάτι για το χρήστη που ψάχνει για content marketing. Επομένως, θέλουμε η βασική λέξη κλειδί να βρίσκεται στην αρχή. Δεύτερο βασικό κομμάτι που αξίζει βελτιστοποίηση είναι η περιγραφή. Τι είναι η περιγραφή? Είναι αυτό εδώ το κομμάτι, που βρίσκεται κάτω από τον τίτλο και το link στο αποτέλεσμα αναζήτησης. Να ξεκαθαρίσουμε πως η περιγραφή δεν βοηθάει κανένα στην κατάταξη. Μία περιγραφή είτε είναι καλή είτε κακή, ούτε θα βοηθήσει, ούτε θα ρίξει την κατάταξη μιας σελίδας. Η περιγραφή είναι η ευκαιρία να κερδίσουμε τον επισκέπτη με ένα πιασάρικο μήνυμα, με κάτι το οποίο θα μας κάνει να ξεχωρίζουμε στα αποτελέσματα, ακόμη και αν δεν είμαστε οι πρώτοι ή οι δεύτεροι. Δηλαδή, κάποιος που θα διαβάσει, ας πούμε, τα τρία πρώτα αποτελέσματα, και εμείς είμαστε οι τρίτοι, το τρίτο αποτέλεσμα, είναι η ευκαιρία μας να κλέψουμε τον επισκέπτη από αυτούς που βρίσκονται πιο ψηλά από εμάς. Πώς ορίζουμε την περιγραφή? Για το WordPress μιλάμε, υπάρχουν πολλά πρόσθετα για το SEO. Φαντάζομαι είναι γνωστό το WordPress SEO by Yoast στους περισσότερους, αλλά όπως και να έχει, κάθε πρόσθετο έχει την επιλογή για κάθε σελίδα να ορίσουμε την περιγραφή, η οποία ουσιαστικά μετά προκύπτει με, το παραπάνω, με αυτό το snippet κώδικα που βλέπετε. Στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε πως η περιγραφή είναι ακριβώς αυτή που έχει οριστεί εδώ. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ενώ είναι ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, η περιγραφή δεν είναι αυτή που έχει οριστεί εδώ. Τι έχει αλλάξει? Πάω λίγο πίσω και πάλι μπροστά. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η φράση αναζήτησης. Στην πρώτη περίπτωση η αναζήτηση είναι WordPress SEO, στη δεύτερη είναι SEO SEOpedia. Για ποιο λόγο? Άλλαξε η περιγραφή. Γιατί στη μεν πρώτη περίπτωση η περιγραφή που έχουμε ορίσει εδώ περιέχει λέξη με πλήρη ταύτιση με αυτήν τη φράση αναζήτησης, ενώ σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει πουθενά εδώ πέρα η λέξη SEOpedia ουσιαστικά. Επομένως, πάει Google και επιλέγει κάτι εντελώς άσχετο, 8 Φεβρουαρίου από SEOpedia TV, επειδή εδώ περιέχεται η λέξη που περιέχεται στην αναζήτηση. Με λίγα λόγια, στην ουσία, πώς θα επιλέξω την περιγραφή για κάθε σελίδα μου? Πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τη βασική λέξη κλειδί. Γιατί ο χρήστης θα χρησιμοποιήσει αυτήν στην αναζήτησή του. Επομένως, αν εμένα με ενδιαφέρει εδώ πέρα η φράση WordPress SEO, πρέπει αναγκαστικά να την έχω μέσα στην περιγραφή μου, αν αυτή θέλω να φαίνεται. Πρέπει να περιέχει λέξεις που είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν στη φράση αναζήτησης. Θέλει να μαντέψουμε λίγο, να δούμε αυτό που έγραψα, πώς μπορεί να το ψάξει ο μέσος χρήστης. Προφανώς δεν μπορεί η περιγραφή και δεν πρέπει η περιγραφή να είναι ένα σιδηρόδρομος των λέξεων που θα ψάξει, γιατί μετά χάνουμε το κομμάτι αυτό που λέμε να κερδίσουμε τον επισκέπτη μόνο από την περιγραφή μας. Αν μπορούμε να μαντέψουμε πόσοι περισσότεροι χρήστες θα ψάξουν να βρουν αυτό που γράψαμε, τότε μπορούμε να τα εισάγουμε στην περιγραφή μας. Και το βασικότερο κομμάτι, κατά τη δική μου γνώμη, είναι να αποτελεί μια προτροπή ή τουλάχιστον να είναι, ας το πούμε, δελεαστική. Θα γυρίσω πάλι στο παράδειγμα με τα γυναικεία αθλητικά παπούτσια. Σκεφτείτε τώρα ότι έχουμε τα δύο πρώτα αποτελέσματα, ένα μαγαζί και ένα άλλο μαγαζί, ανταγωνιστές προφανώς μεταξύ τους. Και η φράση αναζήτηση είναι το γυναικεία αθλητικά παπούτσια. Ο πρώτος έχει μια περιγραφή: σε εμάς θα βρείτε τα καλύτερα γυναικεία αθλητικά παπούτσια. Και ο δεύτερος έχει μια περιγραφή: στο κατάστημά μας θα βρείτε γυναικεία αθλητικά παπούτσια με έκπτωση έως και 50%. Εφόσον η φράση είναι, υπάρχει και στις δύο περιγραφές, θα εμφανιστούν οι δύο περιγραφές που έχουμε ορίσει. Τι είναι πιθανότερο, να επιλέξουμε το πρώτο αποτέλεσμα ή το δεύτερο που έχει αυτό το πηγκάντικο της έκπτωσης? Η απάντηση φαντάζομαι ότι για τους περισσότερους θα είναι ότι θα πάμε αυτό που ακούμε, την έκπτωση. Επομένως, αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός της περιγραφής. Επαναλαμβάνω, ούτε θα σας βοηθήσει να φτάσετε ψηλότερα, ούτε θα σας ρίξει άμα δεν είναι καλή. Αυτό είναι η περιγραφή. Είναι η ευκαιρία να πάρει τον επισκέπτη, αν βρίσκεστε στην πρώτη σελίδα, αλλά δεν είστε ο πρώτος. Ένα κλασικό παράδειγμα. Η αναζήτηση είναι, αν θυμάμαι καλά, νεροχύτες μπάνιου, μπαταρίες μπάνιου, κάπως έτσι. Τα αποτελέσματα που βρίσκονται στην πρώτη σελίδα είναι αυτά. Πείτε μου εσείς ποιο θα επιλέγατε. Το πρώτο έχει περιγραφεί χωρίς καμία λογική. Λέξεις κλειδιά είναι το παράδειγμα που είπα προηγουμένως ότι δεν πρέπει να κάνουμε. Ένα το δεύτερο παράδειγμα έχει τουλάχιστον μία περιγραφή που σου περιγράφει. Και ξαναγυρνάω πίσω για να δούμε αυτό. Θέλουμε να γράφουμε περιγραφές που περιγράφουν. Αυτή είναι η ουσία.
Δεν μπορούμε και δεν πρέπει σε κανένα στάδιο να ξεχνάμε το χρήστη στην προσπάθεια να αρέσουμε στην Google. Γιατί τελικά δεν θα αρέσουμε ούτε στην Google, όπως θα δούμε παρακάτω. Και κλασικό παράδειγμα είναι αυτή η εικόνα. Αφήνουμε λοιπόν πίσω την περιγραφή και πάμε στις λέξεις κλειδιά. Λέξεις κλειδιά πρώτα, ως ετικέτα Meta Keywords. Από το 2009, ρητά, η ετικέτα αυτή για την κατάταξη είναι άχρηστη. Όποιος κάθεται και εξοδεύει χρόνο να γεμίσει με ελληνικά και γκρίκλις την ετικέτα αυτή με σκοπό να βγει ψηλότερα, τζάμπα χάνει το χρόνο του. Θα μπορεί να κάνει άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα, παρένθεση, αυτό εδώ πέρα το βίντεο είναι ουσιαστικά εξηγεί αυτό που λέω, ότι η ετικέτα αυτή είναι άχρηστη και εξηγεί το λόγο που είναι. Ο λόγος είναι πολύ απλός, θα το πούμε στα γρήγορα. Αν εγώ είμαι δεύτερος και ο Τάκης για παράδειγμα είναι ο πρώτος, θα πάω στη σελίδα του, δεξί κλικ, προβολή πηγαίου κώδικα, θα του πάρω τις λέξεις κλειδιά, τις βάλω κι εγώ. Ποιος θα βγει πρώτος μετά? Δεν έχει λογική, είναι κάτι που μπορείς εύκολα να το πάρεις από τον ανταγωνιστή σου, γι' αυτό το λόγο έχει βγει εκτός του παιχνιδιού. Είναι σημαντικές όμως οι λέξεις κλειδιά μέσα στο κείμενο. Και εδώ πέρα συναντάμε τέσσερις βασικές περιπτώσεις ανθρώπων, χρηστών. Η πρώτη περίπτωση είναι αυτή, η περισσότερη μάλλον, που λένε εγώ απλώς γράφω τα κείμενά μου. Ξέρω ότι πρέπει να παράγω κείμενο, ξέρω ότι βοηθάει και το γράφω, το δημοσιεύω. Η δεύτερη περίπτωση λέει πως εγώ θα σκεφτώ τι θα γράψω και θα το γράψω. Καλύτερα από την πρώτη, μικρότερο το ποσοστό που το κάνει. Η τρίτη περίπτωση λέει ότι εγώ θα σκεφτώ τι θα γράψω, θα το γράψω και θα επιστρέψω για να το βελτιστοποιήσω. Σίγουρα καλύτερα από τις παραπάνω δύο, ακόμη μικρότερο το ποσοστό που το κάνει. Προφανώς καταλαβαίνετε πως η τελευταία κατηγορία είναι αυτή η οποία κάνει τη δουλειά όπως πρέπει να γίνεται. Δεν λέει εγώ σήμερα θα γράψω. Κάθεται και ψάχνει τι είναι αυτό για το οποίο αξίζει να γράψει. Το σκέφτεται, το προετοιμάζει, το γράφει και επιστρέφει για να το βελτιστοποιήσει. Ουσιαστικά αυτό που αλλάζει είναι το κομμάτι της ανάλυσης. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το αναφέρουμε εδώ, είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι και από τα βασικότερα τμήματα του SEO, απλά αξίζει κανείς να ξέρει πως το ανέφερε και ο Αλέξανδρος στην προηγούμενη παρουσίαση, υπάρχουν εργαλεία ακόμα όπως και της Google, το Keyword Planner, στο οποίο μπορεί κάποιος να δει τις αναζητήσεις για κάποια φράση και να επιλέξει τι είναι αυτό το οποίο αξίζει τέλος πάντων να ασχοληθεί στη σελίδα του. Η λέξη κλειδιά λοιπόν μέσα στο κείμενο. Αρχικά πρέπει να περιέχονται στον τίτλο, όπως αναφέραμε προηγουμένως, στην περιγραφή και στο URL. Αυτά είναι κάποια κομμάτια στάνταρ, τα γνωρίζουμε. Στον τίτλο είπαμε γιατί, στην περιγραφή είπαμε γιατί, στο URL γνωρίζουμε ότι βοηθάει και το URL μας να διαβάζεται από τους χρήστες, να έχει ένα νόημα και φυσικά βοηθάει έστω και λίγο και στην κατάταξη. Πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει φυσική επανάληψη εντός του κυρίως κειμένου και τις λέξεις κλειδί και των παραλλαγών. Το ότι εγώ ανέφερα πριν τα γυναικεία αθλητικά παπούτσια δεν σημαίνει πως μια γυναίκα δεν θα ψάξει παπούτσια αθλητικά για τρέξιμο ή ξέρω εγώ διάφορες παραλλαγές και όχι τη λέξη γενική αθλητικά παπούτσια. Επομένως, είναι το κομμάτι της ανάλυσης. Πρέπει να κάτσουμε και να σκεφτούμε πώς μπορεί να ψάξει ο χρήστης αυτό το οποίο γράφουμε, αυτό το οποίο πρόκειται να δημοσιεύσουμε. Και τελευταίο και λίγο πιο περίπλοκο, θα βοηθήσουν τα links από άλλες σελίδες και από τρίτες, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρομαι στα links από το δικό μας domain. Έχουμε την επιλογή στο link το οποίο θα στείλουμε εμείς από τη σελίδα μας στη σελίδα μας, να ορίσουμε το κείμενο αγκύρωσης, το anchor text. Το ερωτηματικό στο τέλος υπάρχει γιατί δεν πρέπει ντε και καλά να υπάρχει πάντα η λέξη κλειδί στο anchor text. Βοηθάει γενικότερα το link μέσα στη σελίδα. Αυτό που αξίζει να σκεφτεί κάποιος και να λειτουργήσει με τον τρόπο αυτόν είναι πως πρέπει μέσα στη σελίδα του να διασυνδέει το περιεχόμενό του όταν κολλάει, όταν του βγαίνει να το συνδέσει. Δεν υπάρχει λόγος μόνο και μόνο επειδή πρέπει και έχουμε ακούσει ότι πρέπει να έχουμε πολλά internal links, εσωτερικά links δηλαδή. Εγώ από ένα blog post που έχω κάνει για τα ανδρικά επίσημα παπούτσια να δώσω link προς τα γυναικεία αθλητικά. Μπερδεύω το χρήστη μου, μπερδεύω τη μηχανή αναζήτησης. Δεν υπάρχει ταύτιση του περιεχομένου των δύο σελίδων. Δεν πρέπει να το κάνω μόνο και μόνο για να το κάνω. Αυτή είναι η ουσία ουσιαστικά των εσωτερικών links. Να διασυνδέουν όμοιο νοηματικά περιεχόμενο. Έτσι βοηθάμε και το χρήστη και τη μηχανή αναζήτησης στο να καταλάβει ουσιαστικά περί τίνος πρόκειται στη σελίδα μας. Και όταν βελτιστοποιούμε σελίδες,
Ελπίζω να έχει περάσει αυτό το κύμα τη πυκνότητα λέξη κλειδί που ακούγαμε κάτι νούμερα να είναι πάνω από 10 και να είναι πάνω από 20, έχω ακούσει και να είναι πάνω από 30. Πλέον, αν κάποιο πρέπει να σκεφτεί έννοιε όπω αυτή, πρέπει να σκέφτεται ότι πρέπει να είναι κάτω από 5. Όχι πάνω από, κάτω από. Ένα κείμενο το οποίο το διαβάζουμε φωναχτά και φαίνεται να έχει επανάληψη μια λέξη, που θα είναι μάλλον λέξη κλειδί, κουραστική επανάληψη, να ξέρετε ότι είναι κουραστικό και για το Google Bot που το διαβάζει. Και αυτό σίγουρα δεν θα βγει σε καλό. Αναφέρουμε τις λέξεις κλειδιά, αναφέρουμε τις παραλλαγές και το επόμενο βήμα είναι να πάμε σε φράσεις κλειδιά. Οι φράσεις κλειδιά είναι σε πολλές περιπτώσεις πιο σημαντικές από τις λέξεις. Η βασική λέξη κλειδί μπορεί να είναι παπούτσια ή μπορεί να είναι γυναικεία αθλητικά παπούτσια. Οι φράσεις κλειδιά, ας πούμε για τη λέξη παπούτσια, είναι ανδρικά επίσημα παπούτσια, παιδικά παπούτσια για κορίτσια και ό,τι μπορεί ο καθένας να φανταστεί. Γιατί αξίζει να στοχεύουμε σε φράσεις κλειδιά και όχι μόνο σε λέξεις? Γιατί αρχικά μας δίνουν πιο ποιοτικές επισκέψεις. Κάποιος που ψάχνει για παπούτσια μπορεί να είναι άντρας, μπορεί να είναι γυναίκα και μπορεί να είναι έφηβος. Δεν ξέρουμε τι ψάχνει. Κάποιος που ψάχνει για γυναικεία παπούτσια ξέρουμε ότι είναι γυναίκα. Κάποιος που ψάχνει γυναικεία αθλητικά παπούτσια, ξέρουμε ότι είναι μια γυναίκα που ψάχνει παπούτσια για να τρέξει. Επομένως, μια γυναίκα η οποία ψάχνει παπούτσια για να τρέξει είναι πιο κατασταλαγμένη στο να αγοράσει παπούτσια για να τρέξει. Ουσιαστικά, παίρνουμε μια πιο ποιοτική επίσκεψη στη σελίδα μας. Ένα πιο κατασταλαγμένο και πιο έτοιμο προς την αγορά επισκέπτη. Έχουν μικρότερο ανταγωνισμό. Μπορείτε να το διαπιστώσετε και με εργαλεία όπως το Keyword Planner, και γενικότερα ισχύει αυτό, ότι οι φράσεις κλειδιά έχουν μικρότερο ανταγωνισμό από τις λέξεις. Γιατί ακριβώς αυτό, το κοινό στο οποίο έχουμε απήχηση είναι μικρότερο. Κάποιος θα σκεφτεί, ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να κυνηγήσω τώρα την κατάταξή μου για μια λέξη που δεν έχει τόσο πολλές αναζητήσεις. Ναι, η μία εκδοχή είναι αυτή και η άλλη είναι ότι άμα κυνηγήσετε κάτι που έχει πιο πολλές αναζητήσεις, έχετε να παλέψετε μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Επομένως, αξίζει τουλάχιστον στην αρχή μιας σελίδας που δεν έχει ένα υπόβαθρο στη μηχανή αναζήτησης να ασχοληθεί κανείς με φράσεις κλειδιά για να τη δυναμώσει, για να βγει μπροστά για κάποιες τέτοιες που είναι πιο εύκολο να βγει και στη συνέχεια να κυνηγήσει και πιο ανταγωνιστικούς όρους. Ένα ακόμη βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι σας επιτρέπουν να παραμείνετε ευέλικτοι. Τι σημαίνει αυτό? Μία ανταγωνιστική λέξη κλειδί διεκδικείται από πολλούς, που σημαίνει πως η προσπάθεια αυτών των πολλών να βγουν μπροστά από τους ανταγωνιστές είναι μεγαλύτερη. Πιο απλά, και ο Α και ο Β θα έχουν κόντρα μεταξύ τους τα αποτελέσματα αναζήτησης, θα πάνε σε κάποια εταιρεία και θα πληρώσουν για να τους κάνει το SEO και να βγουν πρώτοι. Αυτό πρακτικά σημαίνει πιο πολλές ανακατατάξεις. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να χάσει πολύ πιο εύκολα τη θέση που κατέχει στα αποτελέσματα αναζήτησης. Αυτό δεν συμβαίνει τόσο εύκολα με τις φράσεις κλειδιά. Όχι, δεν συμβαίνει. Συμβαίνει, αλλά όχι τόσο εύκολα. Γιατί ο ανταγωνισμός είναι λιγότερος και θα μας κυνηγήσουν, σε εισαγωγικά, λιγότεροι ανταγωνιστές. Και τέλος, μπορείτε να πετύχετε καλή κατάταξη και για δύσκολους όρους, πετυχαίνοντας καλή κατάταξη πρώτα για φράσεις κλειδιά. Ένα απλό παράδειγμα. Ας πούμε ότι θα γυρίσω πάλι στα γυναικεία αθλητικά παπούτσια. Γράφω έναν οδηγό με βάση κάποια βασικά χαρακτηριστικά που θέλει, ας το πούμε, να έχει το παπούτσι του τρεξίματος για μια γυναίκα, όπως πού θα τρέξεις, τι χρώμα θες να είναι, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο καθένας, στο οποίο καταφέρνω να το βγάλω μπροστά στις μηχανές αναζήτησης και να πάρω πιο πολλές επισκέψεις για μια φράση αναζήτησης, όπως είναι τα γυναικεία αθλητικά παπούτσια. Αυτό θα πει πως εφόσον είμαι μπροστά στην κατάταξη, με βλέπουν περισσότεροι, άρα ας πούμε ότι χωρίς να κάνω κάτι, διεκδικώ και πιο πολλά links. Όλοι κυνηγάμε να πάρουμε τα backlinks. Αν είμαι πρώτος και με βλέπουν περισσότεροι, τα διεκδικώ τα backlinks. Δεν τα ζητάω πλέον, τα διεκδικώ. Επομένως, μία σελίδα που εμφανίζεται πιο μπροστά δυναμώνει, ας το πούμε, περισσότερο από μόνη της. Αν από αυτή τη σελίδα εγώ μετά, με ένα ιστορικό σύνδεσμο, στείλω τους επισκέπτες ή τη μηχανή αναζήτησης σε κάποια άλλη σελίδα, δηλαδή τη δυνατή σελίδα τη συνδέσω με μια πιο αδύναμη, είναι ένας τρόπος για να δυναμώσω την αδύναμη. Η οποία αδύναμη μπορεί να είναι μια σελίδα που θα περιέχει πιο ανταγωνιστικό όρο. Δηλαδή, χρησιμοποιώ με λίγα λόγια τη φράση για να δυναμώσω τη λέξη. Είναι κάτι το οποίο δουλεύει στην πράξη. Δεν σας λέω ότι είναι εύκολο,
αλλά δουλεύει και συνήθως καλύτερα από το να πάω κατευθείαν να στοχεύσω να βγω μπροστά για τη λέξη. Το οποίο είναι δύσκολο και γίνεται δυσκολότερο. Το καταλαβαίνετε γιατί όλο και περισσότεροι επαγγελματίες στρέφονται προς το χώρο του ίντερνετ, αλλά τα αποτελέσματα στην πρώτη σελίδα παραμένουν 10 και 10 θα μείνουν. Επομένως, λιγότεροι θα χωράμε. Οι εικόνες. Όχι τόσο σημαντικό κομμάτι, αλλά ας το πούμε ότι αξίζει να αναφερθεί γιατί προβληματίζει αρκετούς. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε στις εικόνες είναι, ας το πούμε, τα τρία βασικά σημεία που μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε. Το εναλλακτικό κείμενο. Το αναφέραμε και πριν στην παρουσίαση για τα αμαία. Ουσιαστικά το εναλλακτικό κείμενο είναι αυτό το οποίο βλέπει κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να δει την εικόνα. Είτε αυτό είναι η μηχανή αναζήτησης που δεν μπορεί να δει τουλάχιστον ακόμα μία εικόνα και διαβάζει το εναλλακτικό κείμενο, το οποίο πρέπει ουσιαστικά να αποτελεί την περιγραφή της εικόνας. Δηλαδή, αν έχω ένα μωρό το οποίο κλαίει, μπορώ να γράψω μωρό που κλαίει τόσο απλά. Προφανώς πρέπει να περιέχει τη βασική λέξη κλειδί και να έχει νόημα. Αυτή είναι η ουσία. Είναι το εναλλακτικό κείμενο αυτό ακριβώς. Περιγράφει την εικόνα και πρέπει να έχει κάποιο νόημα. Βασικότερο, ειδικά στις μέρες μας, το μέγεθος του αρχείου. Χρειαζόμαστε μεγάλες αναλύσεις, γιατί γνωρίζουμε πως οι εικόνες μετράνε, αλλά θέλουμε λίγα κιλομπάιτ. Γιατί θέλουμε λίγα. Γιατί μας νοιάζει ο χρόνος φόρτωσης της σελίδας και πλέον βλέπουμε τι γίνεται με τα κινητά. Κάποιος μπορεί να σερφάρει από τα δεδομένα του κινητού του. Αυτό θα πει ότι δεν έχει το περιθώριο να κατεβάσει τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα μεγκαμπάιτ εικόνων. Ο Τάκης έχει κάνει και ένα πρόσθετο σχετικά με αυτό. Νομίζω ότι τον έφερε πρόσφατα στο community. Ουσιαστικά παίρνει τις εικόνες και τις μικραίνει για να τις πασάρει στις mobile συσκευές. Η εικόνα αυτή, εδώ είναι και η παρουσίαση βέβαια, είναι πραγματικά αυτή 170 kilobyte και αυτή 2 kilobyte. Η εικόνα είναι ολόιδια, δεν μπορείτε να καταλάβετε τη διαφορά πρακτικά, κι όμως είναι πολλαπλάσια μικρότερη. Υπάρχουν εργαλεία, δωρεάν εργαλεία, τα οποία μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει. Χρησιμοποιώ συνέχεια το TinyPNG, tinypng.com. Το PNG μη σας μπερδεύει, κάνει και JPEG αρχεία. Τι κάνεις, το ανοίγεις, κάνεις απλό την εικόνα σου, την κατεβάζεις 80% μικρότερη και πραγματικά δεν μου έχει τύχει ακόμα να τις βάλω δίπλα-δίπλα και να καταλάβω το σημείο που χάλασε. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα είναι άριστο. Επομένως, ένα λεπτό παραπάνω σε όλη τη διαδικασία, πριν ανεβάσουμε μια εικόνα, την ανεβάζουμε εκεί τουλάχιστον και την κατεβάζουμε πολύ μικρότερη. Ακριβώς αυτό χρησιμοποιήθηκε και στο παράδειγμα αυτό. Sitemaps. Ούτε οι sitemaps, όπως ούτε και η περιγραφή, είναι ο τρόπος για να πάμε καλύτερα στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Ούτε θα σας χαρίσει, ούτε θα σας ρίξει θέση ουσιαστικά στην κατάταξη. Είναι ο τρόπος επικοινωνίας της σελίδας σας με τις μηχανές αναζήτησης, με την Google ας πούμε συγκεκριμένα. Ουσιαστικά, επιτρέπετε την Google να δει κάθε γωνιά της σελίδας σας μέσα από τον XML sitemap και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί γνωρίζουμε πως αφιερώνει περιορισμένο χρόνο σε κάθε σελίδα. Δεν θα μείνει για πάντα. Κάνει τακτικές επισκέψεις, αλλά άμα βρει το αρχείο αυτό, κάνουμε τη ζωή της πολύ πιο εύκολη, άρα και τη δική μας. Η δημιουργία ενός XML sitemap στο WordPress μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα. Πώς? Είτε με το WordPress SEO by Yoast, δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιείτε. Είναι ένα πρόσθετο το οποίο για μένα υπερκαλύπτει οποιοδήποτε κομμάτι σχετίζεται με το SEO μιας σελίδας και το οποίο θα σου κάνει και το sitemap ακριβώς όπως πρέπει, διαχωρισμένο και σωστό, χωρίς να χρειαστεί να εγκαταστήσεις δεύτερο plugin. Μια εναλλακτική λύση για όσους δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν για οποιοδήποτε λόγο το WordPress SEO by Yoast είναι το Google XML Sitemaps. Δεν είμαι σίγουρος, πάει καιρός που το χρησιμοποίησα, να με διορθώσει κάποιος αν είναι λάθος. Νομίζω στο XML Sitemaps το κάνεις χειροκίνητα το update, το refresh του sitemap. Νομίζω πρέπει να πας και να πατήσεις το refresh για να σου ξαναχτίσει το sitemap. Δεν είμαι σίγουρος, έχουν περάσει πολλά updates από την ημέρα που το είδα τελευταία φορά. Αυτό που ξέρω είναι στο WordPress SEO by Yoast ότι κάθε φορά που θα πάτε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή θα περάσει μέσα μόνη της. Τελείωσε. Δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε με τίποτα. Επιμένω, άμα δεν το χρησιμοποιείτε, χρησιμοποιήστε το. Όχι μόνο γι' αυτό, για οτιδήποτε προσφέρει. Στη συνέχεια, υποβάλλουμε το sitemap στις μηχανές αναζήτησης. Στην Google, ας πούμε, συγκεκριμένα. Αυτή εδώ πέρα είναι μια εικόνα από το Google Webmaster Tools. Αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα είναι απλά ένα τεστ ότι έχουμε δημοσιεύσει έναν αριθμό σελίδων και αυτός που έχει ευρετηριαστεί, που υπάρχει στα αποτελέσματα, είναι κοντά. Δεν είναι ίδιο γιατί είναι και κάποιες σελίδες που είναι no index. Δεν θέλουμε να φαίνονται στα αποτελέσματα επίτηδες.
στον καθένα δίνει την επιλογή, εν πάση περιπτώσει, να δει κατά πόσο είναι κοντά. Με τον τρόπο του XML sitemap, ποσοστό επιτυχία 99% για όσους το χρησιμοποιούν. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι στο Master Tools, το οποίο δεν φαίνεται στην παρουσίαση. Και σχετίζεται με το ότι ανεβάζω το sitemap μου και η Google γυρνάει και μου λέει τα λάθη που έχω κάνει σε κάποια βασικά σημεία, όπως η περιγραφή. Σου λέει η περιγραφή σου είναι πολύ μεγάλη, η περιγραφή σου είναι πολύ μικρή. Ο τίτλος σου είναι ίδιος με τον τίτλο εκείνης της σελίδας. Η περιγραφή σου είναι ίδια με εκείνη την περιγραφή εκείνης της σελίδας. Σου διορθώνει τέτοια πράγματα, τέτοιες φύσεις που μιλήσαμε ουσιαστικά προηγουμένως και σίγουρα αξίζει κάποιος να παίξει με αυτά. Με το sitemap και με την υποβολή του στο Webmaster Tools. Λίγο πριν κλείσει η παρουσίαση, το διπλότυπο περιεχόμενο, duplicate content. Γιατί ανέφερα συγκεκριμένα ότι είναι μια παγίδα του WordPress. Δεν νομίζω να είμαι ο μόνος. Όλοι όσοι κάναμε το πρώτο μας blog, του δώσαμε και κατάλαβες τα tags. Είμαι μόνος. Τζάμπα είναι, ακριβώς αυτό. Αυτή εδώ η εικόνα είναι τα tags μιας σελίδας. WordPress. Βλέπουμε ότι έχει deal, deals. Ευκαιρία, κουπόνια, ναι, και αυτό μοιάζει. Εκπτώσεις, έκπτωση, κουπόνια, κουπόνι, προσφορά ημέρας, προσφορά, προσφορές, προσφορών. Γελάμε, αλλά το κάναμε όλοι στο πρώτο μας blog, είμαι σχεδόν σίγουρος. Στο πρώτο μου blog είχα 11 κατηγορίες και 1117 tags. Είναι χειρότερο από αυτό, χειρότερη από αυτή η εικόνα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Οι περισσότεροι που κάνουν το λάθος αυτό θα πουν μια κατηγορία προσφορές και θα πάνε να κάνουν και ένα tag προσφορές. Και ένα tag προσφορών, και ένα tag προσφορά ημέρας, και ένα tag προσφορά. Και θα πάνε το άρθρο το οποίο έχει μία προσφορά, θα το βάλουν στην κατηγορία προσφορές και στο tag προσφορές και στο tag προσφορών και στο tag προσφορά ημέρας. Και έχουν δημιουργήσει με τον τρόπο αυτό 4 σελίδες που μοιράζονται το ίδιο περιεχόμενο. Αν όχι 100% ίδιο, που για την κατηγορία προσφορές και για το tag προσφορές θα είναι 100% ίδιο. Δημιουργούν, εν πάση περιπτώσει, σελίδες που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Το γνωρίζουμε ότι είναι λάθος για τις μηχανές αναζήτησης, επομένως προσοχή στα tags του WordPress. Τι συμβαίνει με το αρχείο συντακτών, το author archive? Ουσιαστικά, ας πούμε ότι έχω ένα blog το οποίο είμαι ο μοναδικός συντάκτης και έχω επιλέξει να δείχνω και το αρχείο του συντάκτη. Τι διαφορά έχει το blog μου από το αρχείο συντάκτη? Αφού εγώ μόνο είμαι συντάκτης, οι δύο σελίδες περιέχουν τα ίδια άρθρα. Δεν μπορεί να υπάρχει διαφορά, γιατί όλα είναι δημοσιευμένα κάτω από το όνομά μου και όλα σε μία κατηγορία, το blog. Επομένως, έχουμε δύο σελίδες ολόιδιες. Σε μία σελίδα, για παράδειγμα, με ένα συντάκτη, δεν χρειάζεται να υπάρχει το αρχείο συντάκτη. Υπάρχει το blog, αφού μόνος μου είμαι. Για ποιο λόγο να δώσω αρχείο? Συγκεκριμένα, τέτοιου είδους επιλογές για διπλό περιεχόμενο, ακόμη ένα σύν στο plugin του Yoast. Σου λέει, η σελίδα σου έχει ένα συντάκτη. Το τικάρεις και αυτόματα τη σελίδα του αρχείου του συντάκτη την κάνει redirect στην αρχική σελίδα. Επομένως, την νεκρώνει, με λίγα λόγια. Γιατί δεν θέλει να σου δημιουργήσει διπλό περιεχόμενο. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις διπλού περιεχομένου, δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν όλες, αλλά αν κάποιος κάτσει και φιλοσοφήσει λίγο τον τρόπο που δουλεύει το WordPress, θα βρει σημεία μελανά όπως αυτά, τα οποία μπορούν να διορθωθούν απλά με λίγη σκέψη. Λες ότι θα κάνω απλά αρχείο συντάκτη. Είναι απλό. Και κλείνοντας, αυτό που λέμε το πού πάει το πράγμα της αναζήτησης. Τι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια? Βλέπουμε ότι έχουμε αλγορίθμους αξιολόγησης περιεχομένου. Βλέπουμε χρήση μετρήσεων όπως το bounce rate, το ποσοστό εγκατάλειψης από τις μηχανές αναζήτησης που ανέφερα πριν. Κλικ πίσω στα αποτελέσματα, κάτι δεν πάει καλά. Βλέπουμε ότι οποιαδήποτε τακτική εμφανίζεται και την κάνουμε όλοι, σβήνει. Κοντεύουν να σβήσουν τα backlinks, που θα έλεγε κανένας, δεν θα το πίστευε κανείς ποτέ αυτό το πράγμα. Έχουν χάσει ήδη αξία τα backlinks. Γιατί τα κάνουμε όλοι. Έλεγχος responsive design, δηλαδή για φορητές συσκευές. Υπάρχουν ποινές. Αν κοιτάξει ο καθένας και αυτές και οποιαδήποτε αλλαγή από αυτές που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, θα δει ότι σχεδόν σε καθεμία από αυτές μπαίνει μέσα ο χρήστης. Και θα το δούμε τώρα σε αυτές. Αξιολόγηση περιεχομένου. Το περιεχόμενο το διαβάζει ο χρήστης. Επομένως, θέλουμε το περιεχόμενο να είναι τέλειο για να αρέσει στο χρήστη και κατά συνέπεια και στη μηχανή αναζήτησης. Μετρήσεις όπως το bounce rate. Η Google δεν είναι ευχαριστημένη όταν στέλνει εκεί που δεν πρέπει τους χρήστες της. Επομένως, πρέπει να νοιαζόμαστε για τους χρήστες για να αρέσουμε στην Google και σε αυτή την περίπτωση. Responsive design.
Στην Google δεν αρέσει να μπαίνει κάποιος σε μια σελίδα από κινητό και να μην μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτή η σελίδα. Πριν από περίπου ένα μήνα, έκανε τη μεγαλύτερη αλλαγή που έχει γίνει στην ιστορία για το responsive design. Όποιος μπαίνει πλέον από κινητά, πρέπει να βλέπει μια σελίδα που αρμόζει στην οθόνη ενός κινητού και ανάλογα δημορφώνεται και η κατάταξη. Μόνο για τις αναζητήσεις των κινητών, προφανώς. Πλέον υπάρχουν ποινές. Υπάρχουν ποινές γιατί θέλουμε να σκοτώσουμε την υπερβολή. Πρώτο και καλύτερο ποινή, ας το πούμε, είναι ο αλγόριθμος πάντα, αν έχει ακούσει κάποιος, που αξιολογεί το περιεχόμενο ουσιαστικά. Τι ήρθε να κάνει, να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο, το γίνεται ένας χαμός από λέξεις κλειδιά. Δηλαδή, διαβάζω δύο προτάσεις και στις δύο προτάσεις μέσα βλέπω πέντε φορές τη λέξη κλειδί. Βλέπουμε γενικότερα πως πλησιάζει πάρα πολύ προς το χρήστη και ουσιαστικά αυτός ο οποίος θα σκεφτεί το χρήστη θα αρέσει και στη μηχανή αναζήτησης. Προς τα εκεί πάει το όλο θέμα. Αυτή η φράση είναι του Eric Schmidt, είναι υψηλόβαθμος στέλεχος της Google, ο οποίος λέει, τελικά πρέπει να καταλάβει κανείς ότι δεν δουλεύουμε για εμάς, τους ιδιοκτήτες σελίδων, δουλεύουμε για το χρήστη. Στη Google την ενδιαφέρει ο χρήστης. Εμάς, γιατί να μας ενδιαφέρει ο χρήστης? Αν η Google σου λέει πως εγώ θα φέρω μπροστά οτιδήποτε είναι ικανό να σταθεί στην πρώτη σελίδα, γιατί θα βοηθήσει το χρήστη. Εμείς που φτιάχνουμε σελίδες, για ποιο λόγο να ξεχνάμε το χρήστη και να λέμε εγώ θέλω να βγω πρώτος στην Google? Πρέπει να καταλάβουμε που ουσιαστικά αυτός που θα βγαίνει πρώτος στην Google είναι αυτός που θα φροντίσει τους χρήστες του. Η επιλογή είναι του καθενός. Βλέπουμε έντονα ότι βαδίζει προς τα εκεί, επομένως εσείς επιλέγετε. Πριν το κάθε κλικ, αυτό που σας προτείνω να κάνετε είναι να σκεφτείτε αυτό το κλικ πώς θα επηρεάσει το χρήστη. Αν σας αρέσει η ιδέα το πώς θα το επηρεάσει, κάντε το. Αν όχι, μην πείτε θα αρέσει στην Google, ας το χρήστη μωρέ και τελείωσε. Αυτή ήταν η παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και φυσικά ερωτήσεις όποιος θέλει. Τα είπα λίγο γρήγορα γιατί είναι μεγάλη, θα αργούσα. Όσο μπορεί να μπει κανείς με τρίσιμα αποτελέσματα σχετικά με το κατά πόσο υπολογίζει πλέον η Google, από τη μια το responsive και από την άλλη τον όγκο της ιστοσελίδας στις mobile συσκευές. Δηλαδή τώρα είναι guideline, αλλά το υπολογίζει ενεργά ή το έχει θέση για να μας βάλει απλά σε μια διαδικασία που μελλοντικά θα... Συγκεκριμένα για το responsive το υπολογίζει ενεργά. Και μάλιστα ο ενεργός υπολογισμός ξεκίνησε πριν από μερικούς εβδομάδες, αν όχι μήνας. Αλλά το υπολογίζει μόνο για τις αναζητήσεις των mobile συσκευών. Δηλαδή, αν εγώ έχω την τέλεια κατάταξη για desktop και δεν έχω responsive, δεν θα μου ρίξει το desktop. Αν πας όμως να με ψάξεις από mobile, μπορεί να με δεις πουθενά. Ακόμη και αν είμαι ο top στο desktop. Επομένως, ναι. Και μάλιστα για το responsive, θα έχετε παρατηρήσει ίσως κάποιοι ότι πλέον το γράφει από κάτω για κινητά. Δηλαδή, στο αποτέλεσμα φαίνεται ποιες σελίδες είναι responsive. Δηλαδή, που θα μπω και θα καταλάβω από το αποτέλεσμα κιόλας ότι θα μπορέσω να διαβάσω κάτι καλό. Σχετικά με το μέγεθος της σελίδας, νομίζω είναι και αυτό μες στο κόλπο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τον αλγόριθμο, το πώς τα υπολογίζει. Και ουσιαστικά όλα αυτά που γνωρίζουμε είναι από πειράματα. Υπάρχουν 200 συν παράγοντες κατάταξης. Αυτοί που γνωρίζουμε είναι από πειράματα που έχουν γίνει και βλέπουμε ότι δουλεύουμε. Δεν βγαίνει κάποιος να πει ότι αυτό και αυτό είναι, κάνω, τελείωσε. Γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός στην Google, το να βγάλει μπροστά αυτό που θα κάνει σωστά αυτά που είπε. Σκοπός είναι να βγάλει αυτό που πρέπει να είναι μπροστά. Επομένως, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει κάπου μέσα στον αλγόριθμο του responsive. Ναι. Όσον αφορά τις εικόνες, η μοναδικότητα της εικόνας, επειδή το διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει, παίζει ρόλο στην Google. Φαίνεται να παίζει, ναι. Όπως και το περιεχόμενο. Αυτό νομίζω. Δηλαδή, αν κατεβάσω μια εικόνα από την Google και την ανεβάσω ένα δικό μου site. Ναι. Δεν μου δίνει κάτι. Ενώ αν βάλω μια δική μου εικόνα, δίνει το κάτι παραπάνω. Λειτουργεί ακριβώς όπως το διπλό περιεχόμενο. Δηλαδή, δεν υπήρχε για τις εικόνες, όχι. Και αυτό είναι αρκετά πρόσφατο. Απλά, αν κάποιος αντιγράψει εικόνες, δεν θα του στερήσει η κατάταξη από τα οργανικά αποτελέσματα του ιστού, θα του στερήσει από τις εικόνες την κατάταξη. Επομένως, αν κάποιον τον ενδιαφέρει η κατάταξη για εικόνες, που μπορεί να είναι αρκετή, δεν είναι σωστό να αντιγράψει εικόνες, όπως είναι λάθος να αντιγράψει και περιεχόμενο. Ναι. Πάνω σε αυτό, παρατήρησα ότι δεν είπε τίποτα για τις εικόνες για το όνομα του αρχείου που ανεβαίνει. Παίζει ρόλο ή όχι? Δεν το είπα, το έγραφα. Το έγραφε. Για το alt text, ναι.
Δεν το ανέφερα στη βιασύνη να το περάσω. Είναι η τελευταία στήλη, το όνομα του αρχείου. Είναι πολύ εύκολο να κάνουμε μια μετονομασία του αρχείου και αντί για 1, 2, 3 JPEG να το πούμε γυναικείο αθλητικό παπούτσι JPEG. Δεν κοστίζει σε χρόνο και βοηθάει στο αποτέλεσμα. Πώς το καταλαβαίνουμε? Δεν ξέρουμε ότι άμα το κάνεις θα σε βοηθήσει. Αν όμως ψάξετε μια εικόνα στα αποτελέσματα αναζήτηση και κατεβάσετε τις 10 πρώτες, οι 9 στις 10 θα έχουν ως file name το keyword που πατήσατε. Συνήθως, εντάξει, 9 στις 10, σχετικό. Μια ερώτηση με ένα ναι ή με ένα όχι, γιατί θα ανοίξουμε ασκούς. Ναι. Εδώ και έχει ξανασυζητηθεί και ελληνικά ή αγγλικά permalinks. Κατά τη γνώμη σου. Ναι, γιατί αν ξαναπείτε με ένα ναι ή με ένα όχι. Θα δώσω και την αιτία, αλλά πολύ σύντομα. Okay. Greekless. Γιατί εμένα δεν μου αρέσει να βλέπω αυτό το μακρινάρι που βγαίνει στο Facebook ή στα email. Στο SEO, όσον αφορά το SEO, άστο αυτό. Όσον αφορά το SEO. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω κάνει κάποιο πείραμα για να πω ο Γιώργος που δουλεύει καλύτερα. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι το ίδιο. Πραγματικά το πιστεύω. Και επιλέγω τα Greekless γιατί, για αυτό το λόγο που είπα. Γιατί όταν κάνεις paste σε ένα email, βλέπεις ότι δεν βγάζει νόημα. Αυτό. Αν υπάρχει άλλη ερώτηση. Για μία φράση κλειδί που χρησιμοποιείς μέσω από, ας πούμε, από το Yoast, ναι, θα παίξει κάποιο ρόλο αν για ένα χρόνο ταυτόχρονα κάνεις αυτή τη φράση μια διαφήμιση στην Google, πιστεύεις? AdWords. Ναι. Δηλαδή, αν σχετίζεται το AdWords με τα οργανικά αποτελέσματα. Εγώ δεν ρωτάω για μένα, ρωτάω για ένα φίλο. Δηλαδή, κάνω AdWords για μία φράση, αν αυτό θα με βοηθήσει. Την οποία την κυνηγάω ήδη αυτή τη φράση μέσα από το site. Αν θα βοηθήσει αυτή τη φράση να μου ανεβάσει τη σελίδα στο ranking στην Google. Δεν το έχω κάνει για να ξέρω το αποτέλεσμα. Να πατήσω εγώ, γιατί το ξέρω. Ναι. Καμία σχέση. Αυτό θα έλεγα από ξένα blogs, χωρίς να έχω δοκιμάσει. Ναι, θα ήταν. Και στο κάτω-κάτω, άμα το σκεφτείς, γιατί να σε βοηθήσει αφού την πληρώνεις? Γιατί να σε ανεβάσει οργανικά για να σταματήσει τη διαφήμιση και να σε έχει ψηλό οργανικά μετά? Έμεσα γιατί. Εγώ σου λέω ένας λόγος. Έχει βγει η θεωρία συνωμοσίας τώρα ότι όποιος πληρώνει το AdWords πέφτει οργανικά. Γιατί έχει μάθει η Google ότι του δίνει λεφτά για να βγει πρώτος και τον ρίχνει για να δώσει και σε άλλες 6 κλειδιά λεφτά. Δεν νομίζω, όχι, όχι. Δεν παίζει ρόλο. Έτσι φαίνεται. Ξαναλέω, δεν είναι δικό μου πείραμα, αλλά αυτό που διαβάζω λέει ότι δεν παίζει ρόλο. Αυτό. Αυτά. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.